δεύτερη φορά που συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πάντα τιμητική. Είναι στόχος που είχα 4 χρόνια. Απλά πλέον μόνο η συμμετοχή δεν μου αρκεί. Θέλω, έχω πάρει στόχο μαζί με τον προπονητή μου να προσπαθήσω κάτι καλό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες και τύχη και να βρεθώ στην κατάλληλη μέρα και η κλήρωση πέσει ρόλο. Η σημασία έχει ότι έχουμε κάνει πολύ σωστή προετοιμασία, αλλά είναι πολύ καλά. Αυτό είναι πολύ έτοιμο. Ελπίζω αν όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεπάρξουν, να το κάνουμε καλά. Πάντα σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις αναφερόμαστε στην κλήρωση. Ωστόσο, με βάση την εμπειρία σου από Ολυμπιακούς Αγώνες, ποια είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει ένας παίκτης να παίξει πάρα πολύ καλά και να κάνει το κάτι παραπάνω? Πολύ βασικό είναι να πρέπει να βάζει ρυθμό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί υπάρχει και μια παραπραξία 2 μηνών από αγώνες. Κάτι που σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι, τόσο καλύτερα θα συνεχίσεις. Σίγουρα και ο παίζει ρόλο. Πολύ βασικό είναι στο πρώτο μάτς να έρθει ένας αρκετός αντίπαλος ο οποίος θα με βοηθήσει να βρω και από τα πατήματά μου πιο γρήγορα. Αλλά και στη συνέχεια, σε περίπτωση νίκης, σίγουρα θέλεις να αποφύγεις τους Κινέζους που είναι μεγαλύτερη δύναμη. Οπότε αυτά είναι που κοιτάς από θέμα τύχης πιο πολύ. Πώς βλέπεις τον βαθμό ετοιμότητά σου, πώς πήγε η προετοιμασία σου, η οποία για μεγάλο διάστημα περιλάμβανε και ατομική προπόνηση στη φυσική κατάσταση? Νομίζω ότι έχω κάνει ίσως την καλύτερη προετοιμασία των τελευταίων χρόνων. Ήμουν μια εβδομάδα στο Ντίσελντορφ με πολλοί παθητές της παγκόσμιας υπόταξης. Μετά από μια εβδομάδα στην Πορτογαλία και για πρώτη φορά φέτος έχω προετοιμάσει μαζί με personal trainer να δώσω πολύ βάση στην τομέα της φυσικής κατάστασης. Αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ καλά και από άποψη τεχνικής και από τεχνική άποψη στο τραπέζι, αλλά και από φυσική κατάσταση. Φυσικά έχουμε ακόμα 10 μέρες, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα και περιθώρια βελτίωσης και αυτό έχει κάνει μαζί με τον προπονητή, να μπορέσω να πιάσω ακόμα καλύτερη απόδοση και να έχω το κάτι παραπάνω. Υπάρχει άγχος πλέον? Υπάρχει άγχος που μπορείς να διαχειριστείς, δημιουργικό? Πώς νιώθεις? Θα είσαι και ο μοναδικός εκπρόσωπος για πρώτη φορά της Ελληνικής Επιτροπής Ατμοσφαίρης. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μην αγχωνόμαι και να μην το σκέφτομαι. Σίγουρα λίγο πριν τους αγώνες, νομίζω ότι δεν υπάρχει αθλητής που να κάνει τον αθλητισμό και να μην κυριεύει το άγχος. Σημασία έχει να γίνει σωστή διαχείριση. Θεωρώ πως είμαι αρκετά έμπειρος και έχω αρκετές παραστάσεις σαν αθλητής. Εύχομαι το άγχος να το αποβάλω πολύ γρήγορα. Βέβαια σε αυτό μου ήταν πολλά πράγματα. Αν μπει σε ένα παιχνίδι και κατευθείαν βρει ρυθμό τα πατήματά σου, αυτομάτως αποβάλλει και το άγχος και όλα κυλάνε ομαλά. Το θέμα είναι να γίνει σωστή διαχείριση όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στραβά και δεν βρίσκεις λύσεις. Εντάξει, νομίζω ότι η εμπειρία μου θα με βοηθήσει αυτό το όνειρο. Το όνειρο σίγουρα είναι η τετράδα ή ένα μετάλλιο, το πολύ μακρινό όνειρο, αλλά εγώ πάντα όλα αυτά τα χρόνια τα κοιτάω όλα βήμα-βήμα και προσβιώνω πάρα πολύ προσβιωμένες. Σίγουρα είναι το νούμερο 16 και από εκεί και πέρα όταν έχεις φτάσει στους 6 κορυφαίους σε ολυμπιακή διοργάνωση όλα μπορούν να σου βγουν, ακόμα και με Κινέζο μπορεί να παίζεις και κάτι να γίνει και να καταφέρεις να κερδίσεις. Τα κοιτάω βήμα-βήμα.